Ανακοπή καρδιάς αγνώστου αιτιολογίας φαίνεται να υπέστη η 22χρονη σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας. Και πάμε να συνδεθούμε με το Εθνικό Στάδιο Χανίων, εκεί όπου βρίσκεται η Βίκη Παπαδογιαννάκη, για να δούμε περισσότερες πτυχές μιας εξαιρετικά θλιβερής είδησης. Είναι πραγματικά σοκαριστικό να ακούμε ότι ένας τόσο νέος άνθρωπος φεύγει με αυτόν τον τρόπο από τη ζωή. Βίκη, καλησπέρα. Τώρα, αυτό που περιμένουμε και αναμένουμε όλοι είναι οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό έβριμα αποτελεί το ρολόι που φορούσε η νεαρή κοπέλα και κατέγραφε τους παλμούς της. Έτσι, πολύ σωστά. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας από το Εθνικό Στάδιο Χανίων. Έναν χώρο που αγάπησε ιδιαίτερα η άτυχη 22χρονη. Εδώ έκανε τα πρώτα της βήματα στον χώρο του αθλητισμού, στον χώρο του στίβου. Εδώ προπονήθηκε με το σωματείο στο οποίο ανήκε, τον Θησέα Περιβολίων, άνθρωποι του οποίου απόψε δεν βρίσκονται εδώ. Να πούμε λοιπόν για τα αποτελέσματα καταρχήν της νεκροψίας νεκροτομής, η οποία διενεργήθηκε από τον ιατροδικαστή Κομωτινής Νίκο Κυφνίδη. Έδειξε πράγματι. Έδειξαν ότι οφείλεται ο θάνατος σε ανακοπή καρδιάς αγνώστου αιτιολογίας. Τώρα, σε σχέση με τα αίτια που οδήγησαν στην ανακοπή, αυτά, όπως σωστά ανέφερες, Κατερίνα, αναμένεται να προκύψουν από τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Ελήφθησαν δείγματα αίματος, ιστών, θα αναλυθούν σε ειδικά εργαστήρια και τα αποτελέσματα θα βγουν εντός των επόμενων ημερών για να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου της άτυχης 22χρονης. Τώρα, ένα ακόμη στοιχείο το οποίο προκύπτει και φαίνεται ότι θα δείξει συμπεράσματα που έχουν να κάνουν με τον ακριβή χρόνο θανάτου της 22χρονης είναι το smartwatch το οποίο φορούσε όλη τη διάρκεια της προπόνησής της στο Πανεπιστημιακό Στάδιο Κομωτινής. Αυτό κατέγραφε τους παλμούς της καρδιάς της, συνεπώς θα δείξει αν και ποια ώρα άρχισε μείωση των παλμών και ποια ήταν η ώρα κατά την οποία επήλθε ο θάνατός της. Αν και σύμφωνα με τον κύριο Κυφνίδη, τον ιατροδικαστή Κομωτινής προσδιορίζεται μεταξύ 6 με 7 το απόγευμα. Να θυμίσω μία ώρα κατά την οποία έβρεχε καταρακτοδός στην Κομωτινή. Δεν υπήρχε ψυχή στο Πανεπιστημιακό Στάδιο.